Doug Sink. Δεύτερη φορά στο σουφλί, σεμινάριο, αϊκίντο, πώς πήγε? Πήγε πάρα πολύ καλά. Το υλικό ήταν πιο απλό σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Ήταν εισαγωγικό το μάθημα για να μοιήσουν όλους τους νεοφερμένους μαθητές του σουφλίου στην τέχνη του αϊκίντο. Τα επόμενα βήματα ποια είναι? Τα επόμενα βήματα είναι περισσότερη εξάσκηση, προωθητικές ενέργειες για να φέρουμε και άλλο κόσμο στο χώρο του αϊκίντο, γιατί είναι μια τέχνη η οποία μόνο καλό κάνει. Παρακολουθήσαμε ότι γίνανε και κάποιες απονομές βαθμών. Ναι. Στο αϊκίντο, όπως και σε κάθε πολεμική τέχνη, έχουμε ζώνες. Σε εμάς οι ζώνες δεν έχουν διακριτά χρώματα, έχουν μόνο βαθμούς. Πρακτικά δεν υπάρχει ηλικία και θεωρητικά. Τυπικά όμως καλό είναι για τα μικρά παιδιά να είναι από ηλικία 12 ετών και άνω, όπου κάπου είχε επέλθει μία ωριμότητα και μπορούν να πειθαρχήσουν για να μπορέσουν να μπουν στο θέμα της τέχνης μας, γιατί το αϊκίντο δεν είναι μία τέχνη η οποία βασίζεται σε χτυπήματα, κάτι το οποίο είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό από ένα παιδί. Χρειάζεται ιδιαίτερες ικανότητες για να ξεκινήσει κάποιος αυτή την τέχνη? Θέληση, διάθεση να προχωρήσει και να μάθει, και από εκεί και μετά να δώσει χρόνο στον εαυτό του. Μιλήκαμε για να είναι ανοιχτό σε όλους. Βέβαια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.